Το πλήθος που είχε καταλάβει την προκυμαία είδε
λόγια σαν χορεύει πάνω από την Αρμένη και στην Νικία μεταξύ Κίνα σπίτια, 2 χιλιόμετρα μακριά. Ο χορός τους σε λίγο είχε πάρει τη μορφή πύργης μέλαπας. Η φωτιά που φέρυγε με τον άνεμο περνούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και εξαπλωνόταν στους δρόμους και τα σοκάκια τους. Πολύ γρήγορα η ξέφρενη επέλασή της κάλυψε τη διάμετρο των 2 χιλιόμετρων της πόλης, συνεχίζοντας προς την Προκυναία, και η μεγάλη μάζα των προσφύγων στριμώχθηκαν ανάμεσα στο τεράστιο πύρινο μέτωπο και την απερατοσύνη της θάλασσας. Τώρα πλέον, νέα φοιτητή έρχονται να προσευχούν σωρηγών στα προηγούμενα. Φυκάδες, κάτοικοι της Μύρνης, φορτωμένοι με μωρά και στρώματα που πρόλαβαν να μαζέψουν την τελευταία στιγμή. Η πόλη είχε γίνει ένα γιγαντιαίο πυρωμένο καμίνι. Ο άνεμος παρέσκυρε τις φλόγες στην Προκυμαία και η κάψα ήταν τόσο τρομακτική που οι άνθρωποι μουσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να προστατευτούν. Αφηνισμένα άλογα με τα χάμουρά τους να έχουν πιάσει φωτιά έτρεχαν πανικόβλητα μέσα στον κόσμο, γκρεμίζοντας το πέρασμά τους φλεγόμενα σώματα ανθρώπων. Όλο το απόγευμα, μέχρι να χαθεί και η τελευταία ακτίνα του ήλιου πίσω από ένα σύννεφο καπνιάς, και όλη τη νύχτα στη λάμψη της φωτιάς, πλήθη ανθρώπων και ζώων ξεχύνονταν από τους δρόμους της καταδικασμένης πόλης, ψάχνοντας για διέξοδο στην ανάσταση από το παρεγγύρημα Προκυμαία. Έντρωμα πρόσωπα, ζώα με αδεμένα από τη φρίκη μάτια, ανθρώπινες κραυγές που μπερδεύονταν με το θυμίδρισμα των αλόγων, τις τριγλιές από τις χαμήλες, τους συρριγμούς από τα ποτήκια καθώς το έσκαγαν αγελιδών από τους οικονόμους, εγκαταλείποντας τα έγκατα της Μύρνης. Η ΝΑΤ μερικά αστροπυλικά έχει πλησιάσει τόσο κοντά στο λιμάνι, ώστε τα πληρώματά τους μπορούσαν να δουν καθαρά αυτό το πανδαιμόνιο με φόρτο το μέτωπο της φωτιάς σε μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρων. Οι ναύτες μπορούσαν να νιώσουν τώρα την ευγιαντική οσμή της εκατακούμπης, να ακούσουν τις τριβλιές του πλήθους, καθώς άνθρωποι που βρίσκονταν στις προστινές γραμμές σπρώχνονταν βία από εκείνους που άγγιζαν τις φλόγες της πίσω ή παραστήρονταν προς την άκρη του μόλου, πέφτοντας τελικά στη θάλασσα. Προς αυτόν τον 300.000 ψυχών που ποδοπατούνταν στην Προκυμαία χωρίς ελπίδα διαφυγής από το πλειώσεις φωτιάς και της θάλασσας, περιγραφές του εμπρισμού της πρίας οχλούσαν.